Τρακ υπάρχει. Τρακ, πάντα υπάρχει τρακ. Σε όλες τις επαγγελματίες υπάρχει τρακ. Όποιος λέει ότι δεν έχει τρακ είναι ψεύτης. Τα χορευτικά το υπέροχο που δεν πουστάκα. Ο Γκάρι Μάρτον. Ο νεόφυτος τι έκανε. Ο νεόφυτος έχει αναλάβει το συντονισμό όλων των μικρών λεπτομεριών. Κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή την παράσταση που λέγεται σκηνοθεσία. Γίνανε για τους τραγουδιστές ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο, γιατί είδαμε ότι. Ναι, ναι, σίγουρα. Ο Γκάρι ανέλαβε και την κίνηση και των τραγουδιστών. Και θα πάτε το καλοκαίρι πού? Ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, στις 20 μεγαλύτερες πόλεις. Ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε στη Θεσσαλονίκη για ένα δεκαήμερο και η ίδια παράσταση, η φιλοδοξία μας είναι να συνεχιστεί και στην Αθήνα το χειμώνα. Ξεκινάτε με ποια πόλη? Ξεκινάμε με το Κιλκής την επόμενη Τρίτη. Τραγουδά. Ναι. Μαζί με τον Ελίδη, το Δήμο. Και χορεύει. Προσπαθώ. Δεν είναι δύσκολο για σένα αυτό? Ήταν κάτι καινούριο. Είναι η πρώτη μου συναυλία. Και αφού είχαμε ένα πολύ καλό σκηνοθέτη και μια πολύ καλή μουσική, το σκηνοθέτη τον Νεόφυτο τον Ταγιώτη και τη μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, έχουμε μάθει πάρα πολλά. Θα το ξανακάνεις δηλαδή? Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Κλέβεις την παράσταση εσύ? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλοι κάνουμε την ίδια. Και ευχαριστήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συναυλία. Είναι η πρώτη μου και εμένα η συναυλία. Και χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ με την Ευρυδίκη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήρθες από την Κύπρο ειδικά γι' αυτό? Όχι, έχει ένα χρόνο τώρα που είμαι στην Ελλάδα. Κορίτσια, μην φεύγετε. Νατάσα, είσαι ευχαριστημένη? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι ήταν το πιο δύσκολο από σένα για αυτή τη συνάντηση? Το πιο δύσκολο, να τραγουδάω και να χορεύω μαζί. Δεν το έχεις ξανακάνει? Όχι, ποτέ. Δεν το ξανακάνει? Ναι, ευχαρίστως. Κούκλα αυτά να μας λέτε. Καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, πες μου, τι έκανες σκηνοθεσία? Τι ειδικό? Τι σκηνοθεσία είναι και αυτό, τι πιο? Γιατί σε φέρνει από την Κύπρο, έτσι? Ξέρω εγώ, εισαγόμενο. Ξέρω εγώ γιατί με φέραν τώρα από την Κύπρο, με φέραν εδώ πέρα. Και τι έκανες, τι έκανες δηλαδή. Ο κόσμος όλο. Ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να. Ήταν πρόκληση το να αρχίσεις να στήσεις μια συναυλία, δεν το έχω ξανακάνει. Έχω δουλέψει σε κάποιες συναυλίες σε άλλο στυλ, αλλά η πρόσκληση και η πρόκληση από τον Γιώργο Θεοφάνους, που είναι και πολύ καλός μου φίλος, και η Ευρυδίκη. Κάναμε αυτό που κάναμε. Το αποτέλεσμα σε ικανοποίησε? Θα πρέπει να τελειώσει η παράσταση για να το πω. Ακόμη είμαστε στα μέσα. Θα ξαναρθούμε. Όποτε θέλετε. Yeah.